Μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθε στο Αρχοντικό τη Ευτυχία η εκδήλωση κοπή τη πίτα τη γιορτή του Εραστέχνη Ποδοσφαιριστή, όπου συμμετείχαν από κοινού η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαία, ο Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αχαία, ο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαία και ο Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Αχαία. Είναι μια σημαντική βραδιά η απόψηνή ε... και πιστεύω θα τα πάμε καλά. Δείχνει ότι υπάρχει μια Προ την Εψαχαΐας ένα καλό κλίμα μεταξύ, στις σχέσεις μεταξύ Εψαχαΐας και Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πλήθο κόσμου από τον χώρο του ποδοσφαίρου έδωσε το παρόν, ενώ κεντρικά πρόσωπα στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Γιώργος Σαρή, και ο αναπληρωτής πρόεδρος Γιάννης Παπακοσταντίνου που τιμήθηκαν από την Εψαχαία. Ο αθλητισμό στην περιοχή μας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και το ποδόσφαιρο της Πάτρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα κάποια στιγμή και οι και άλλες ομάδες να πάνε ψηλά. Είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα και πρέπει το αυτό να δείξει το πρόσωπό του που πρέπει. Την πίτα ευλόγησε ο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, ενώ το παρόν έδωσε και ο βουλευτή Θανάση Νταβλούρο, που εγγυήθηκε ότι δεν θα περάσει το σχέδιο για το γήπεδο τη Θίελα, που κάποιοι επιθυμούν να γίνει οίκο ανοχή. Ο πρόεδρο τη ΕΠΟ, Γιώργο Σαρή, μίλησε αποκλειστικά στο Λεπάντο, εισερχόμενο στην αίθουσα για την παρουσία του στην Πάτρα ήρθαμε και εμεί να τιμήσουμε το Εραστονίκο Ποδόσφαιρο τη πάντα. Πόσο σημαντικό Ά, είναι ότι η ΕΠΣΑ έχει αποφασίσει απόψε να σα βραβεύσει ε, τον πρόεδρο τη Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθώ στι προσδοκίε για το καλό του Εραστονίκο Ποδόσφαιρο.